αρώματα βανιλιάς νης. Πάμε να τα δούμε! Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου, το Vanya Perfumes. Αν είστε νέοι στο κανάλι, είμαι η Βάνια και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για αρώματα φυσικά. Αν σας ενδιαφέρουν τα αρώματα, παρακαλώ πάρα πολύ για μια εγγραφή Καθώς να πατήσετε και το καμπανάκι να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο, ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα, κάποιες φορές και στα μέσα της εβδομάδας και μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram σε αυτόν εδώ το λογαριασμό. Στο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας είδαμε αρώματα με βανίλια, designer και celebrity. Στο βίντεο το σημερινό θα δούμε αρώματα με βανίλια, niche. Πάμε! Θα ξεκινήσω με δύο αρώματα που τα έχω σε δείγματα από την τελευταία μου αγορά από το στέμα. Ε, είναι και τα δύο στην λίστα επιθυμιών. Δεν ξέρω πότε θα τα πάρω γιατί αυτή η λίστα επιθυμιών που έχει καταντήσει να ανατελείωτη. Τα... Για το ένα με έχετε ρωτήσει αρκετέ φορές και αυτό είναι το Naxos από Ζέρζοφ. Λοιπόν, να το ψεκάσω. Λοιπόν, τον άξος είναι ε, λεβάντα, περγαμόντο, ε, από ό,τι θυμάμαι από τις νότες και από ό,τι μπορώ να μυρίσω, μέλι, κανέλα, βανίλια φυσικά και ταμπάκο. Ανοίγει με, με λεβάντα και κάτι όξινο, ε, το περγαμόντο και το λεμόνι αν θυμάμαι καλά. Ε, όσο περνάει η ώρα βγαίνει έτσι ωραία η ζεστή βανίλια με το σπόρο τόγκα ε, που, και το μέλι που δίνει έτσι τη, τη δική του χαρακτηριστική μυρωδιά και ταμπάκο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και αυτό έτσι μεθυστικό, χειμερινό, ζεστό άρωμα. Το συγκεκριμένο... Ε, περίμενα πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Νομίζω το είχα δοκιμάσει και επιστήμη και στο κατάστημα εδώ στι Βρυξέλλες, αλλά... Καμιά φορά αν δοκιμάσεις πάρα πάρα πολλά, ε, μετά δεν μπορεί να, να μιλήσει σωστά πιστεύω και δεν του είχα δώσει τόσο σημασία. Αλλά με το δείγμα μπορώ να σα πω ότι μου αρέσει, μου αρέσει πολύ. Απλά τι σημαίνει με το συγκεκριμένο άρωμα. Μου αρέσει πολύ πολύ περισσότερο στον άντρα μου, ο οποίος έχει βάλει μια-δυο τον έχω δει. Οπότε το πιο πιθανό είναι να το πάρω σε εκείνον δώρο για να μπορώ και εγώ να βάλω κάποια στιγμή αν θέλω. Αλλά είναι unisex, νομίζω ότι λάμπει όμω. Σε έναν άντρα θα μπορέσει να λάμψει περισσότερο από μια γυναίκα. Γούστα είναι βέβαια αυτά. Ο φορά φοράει ό,τι θέλει, εννοείται. Ε, είναι όμω ζεστό άρωμα με, με, ταμπάκο, βανίλια, μέλι. Ε, ακούγεται έτσι δυνατό, είναι δυνατό, αλλά δεν είναι ενοχλητικά δυνατό. Έχει πολύ πολύ καλή διάρκεια, ακόμα και από το δείγμα που το έχω φορέσει κάποιες φορές, έχω δει ότι κρατάει αρκετά, εντάξει είναι πολύ λογικό, η Ζέρσοφ είναι πολύ καλή εταιρεία, έχει πολύ ποιοτικά αρώματα, από τις καλύτερες νείς εταιρείε στην αγορά, οπότε... Όσοι με έχετε ρωτήσει αν αξίζει τη δοκιμή του, τουλάχιστον, εννοείται με τα μάτια κλειστά αν μπορέσετε να το δοκιμάσετε. Τώρα για τη φλεία αγορά δεν ξέρω γιατί είναι ιδιαίτερο και, και, και το μέλι και το ταμπάκο, και η κανέλα και η βανίλια. Δεν ξέρω για τη φλεία αγορά, αλλά σίγουρα είναι πολύ πολύ όμορφο και δεν είναι τυχαία από τα best seller. Συνεχίζω με το Βανίτας από προφού μου Ρώμα. Ε, γενικότερα τα αρώματα, όλα από προφού μου Ρώμα, είναι φανταστικά κατά τη γνώμη μου. Και το βανίτας ε, είναι σίγουρα ένα από αυτά. Είναι βανίλια με μύρο και άνθος πορτοκαλιού. Μυρίζει και κάτι φρουτόδες, δεν ξέρω από πού, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ γλυκιά ε, βανίλια. Είναι καθαρά γυναικείο, τσιθυλικό άρωμα. Ξαναλέω, είναι πολύ, πολύ γλυκιά βανίλια. Είναι σαν να έχουμε αυτή τη στιγμή... Ε, σιρόπι βανίλιας και, και, μυρίζουμε και μυρίζουμε λίγο και, και, το μύρο και το άνθος πρωτοκαλιού αλλά κατά βάση είναι πολύ πολύ γλυκιά βανίλια. Είναι για όσους λατρεύουν τα, τα γκουγμό, για όσους λατρεύουν τα γκουγμό και τη βανίλια, νομίζω είναι το, το άρωμα που ονειρευόντουσαν σε όλη τους τη ζωή. Είναι τόσο, τόσο γλυκιά βανίλια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να φορηθεί από όλους, γιατί σας λέω είναι πολύ 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 γλυκιά. Ε, μου αρέσουν τα πολύ γλυκά, δεν μου αρέσουν τα λιγοτικά γλυκά. Ωστόσο, αυτό είναι λιγοτικά γλυκό, αλλά μου αρέσει. Δεν ξέρω τι γίνεται, ίσω ε, αλλάζω κι εγώ τη γνώμη μου. Αλλάζουνε, η, 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 αλλάζει η φρυσή μου. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο ωραία γλυκιά θηλυκή βανίλια και μου αρέσει πολύ πολύ περισσότερο πάνω μου παρά στο, στο χαρτί. Οπότε αξίζει σίγουρα μια δοκιμή. Είναι πάντω σίγουρα στη δικιά μου λίστα επιθυμιών. Βανίτα από προφού μου Ρώμα. Μια λίγο διαφορετική βανίλια που όμως αγαπώ πάρα πάρα πολύ είναι το Sagaf Oud από Swiss Arabian έχω ξαναμιλήσει για αυτό το άρωμα λοιπόν είναι τριαντάφυλλο με ουτ, σαφράν και πολύ βανίλια φυσικά βέβαια στο άνοιγμα έρχεται πολύ πολύ έντονα το ουτ το τριαντάφυλλο και αφού στεγνώσει το άρωμα μυρίζουμε περισσότερο τη τη βανίλια με το τριαντάφυλλο είναι Unisex άρωμα, να πω καταρχήν, είναι αυτά τα αρώματα που λέμε beast, είναι θηρίο και σε ένταση και σε δύναμη και, και, και σε διάρκεια τα πάντα. Ε, μία φορά έκανα το λάθος να ψεκάσω πάνω από δύο φορές και το μετάνιωσα αμέσως, άλλαξα ρούχα, κόντευα να πνιγώ, μιλάμε για τόσο δυνατό. Είναι γνωστό πως είναι ντουπ ε, του Maison Lacombe του Oud Bouquet μου αρέσει πάρα πολύ και εκείνο, αλλά αν μπορώ να έχω την 10 φορές δυνατότερη εκδοχή του, που είναι αυτό εδώ, το προτιμώ, δεν φεύγει ποτέ, στο δέρμα μένει 12 ώρες πλάς, στα ρούχα δεν φεύγει και η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο μου αρέσει περισσότερο στο, στέγνωμα στέγνομα, η ωραία η βανίλια με το τριαντάφυλλο και το ούτ, που είναι πολύ γνωστό σε συνδυασμό τελευταία, αλλά Ειδικά όταν στη γνώση, αυτό το άρωμα είναι φανταστικό και είναι πραγματικά unisex. Ειλικρινά μπορεί να το φορέσει και ένα άντρα και μια γυναίκα. Ε, διαφορετική βανίλια. Πολύ, πολύ δυνατή βανίλια. Ειλικρινά, αν σα αρέσουν τα, τα δυνατά, πολύ δυνατά αρώματα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Sack of Wood από Swiss Arabia. Ένα άρωμα που σα έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Unisex. Διαφορετική πράσινη βανίλια μιλάω φυσικά για το Princess από Killian, είναι ginger με πράσινο τσάι, marshmallow, ζαχαρωτό και βανίλια. Ε, άλλο ένα άρωμα που στο στέγνομα μυρίζουμε πολύ πολύ περισσότερο τη βανίλια από την αρχή, αλλά όταν στεγνώσει το άρωμα και φύγει το, το πολύ έντονα πράσινο από, από το τσάι, ε, είναι βανίλια με μασμέλο, με είναι γλυκό, αλλά όχι λιγωτικά γλυκό, ε, γιατί ακούγεται πολύ γλυκό, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι ένα άρωμα το οποίο ε, μένει κοντά στο δέρμα, δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, ωστόσο έχει πολύ καλή διάρκεια. Και ε, μπορούμε και το μυρίζουμε και εμείς όσο το φοράμε. Είναι διαφορετικό. Μα έχει συνηθίσει ο Κίλια να κάνει διαφορετικά, να πλέκει διαφορετικέ νότες και να βγάζει ένα άρωμα φαινόμενο. Είναι από τα πιο γνωστά του αρώματα. Ε, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ για, το, αυτό τον ακριβώ το λόγο. Το ότι βγάζει κάτι γλυκό, αλλά διαφορετικά γλυκό με, με, το πράσινο τσάι και το ginger, που είναι έτσι λίγο spicy. Ε, θεωρώ ότι είναι λίγο Προ τη γυναικεία πλευρά, ωστόσο σίγουρα μπορεί να φορεθεί και από έναν άντρα και από μια γυναίκα, Princess Killian. Άλλο ένα άρωμα βανίλια από την ίδια σειρά του Killian, με αυτά τα αρώματα που είναι σαν μπάλε, αναφέρομαι στο Kissing. Το συγκεκριμένο είναι. Θυμάμαι κάποια συστατικά τα οποία όταν τα διάβασα ε, είπα ότι αποκλείεται να βγαίνει κάτι καλό από όλα αυτά. Παρόλα αυτά είχα την, την περίεργεια πολύ να το δοκιμάσω και ήταν έρωτας από την πρώτη στιγμή που το μύρισα. Έχει μέσα ε, περγαμόντο, τριατάφυλλο, βανίλια, κρίνο της κοιλάδας και ζάχαρη. Το, το συγκεκριμένο με απλά λόγια να σας το περιγράψω, γιατί ε, όταν τα άκουσα όλα αυτά και κρίνο της κοιλάδας και γάλα και ζάχαρη και βανίλια και τριαντάφυλλο δεν ήξερα τι να περιμένω μυρίζει στην ουσία ε, είναι πιο δυνατό από το princess και μυρίζει σαν όταν βάζουμε να βράσουμε ένα γάλα στη φωτιά με αρκετή ζάχαρη και βάλουμε μέσα και ένα φρέσκο μπαστουνάκι βανίλιας σκεφτείτε όταν καθόμαστε πάνω από την κατσαρόλα αυτήν ωραία την γαλακτόδη βανίλια που μυρίζει σκεφτείτε την αυτήν ε, να, να το βράζετε αυτό μέσα στο δάσο, γύρω-γύρω από κρίνα τη κοιλάδα. Δεν ξέρω να βγάζει νόημα όλο αυτό. Πραγματικά προσπαθώ να, να, να μεταφέρω αυτό που μυρίζω. Είναι φανταστική, διαφορετική βανίλια. Μου αρέσει πάρα πολύ να το φοράω όταν θα είμαι σπίτι ή όταν θα πάω για ύπνο. Ε, μου θυμίζει αυτό όταν μα ε, ζέστενε η μαμά μα ζεστανε η μαμα μα γαλα με ζάχαρη και λίγη βανίλια για να φτιάξει ένα γλυκό ή το γάλα μας που πίναμε ζεστό παιδιά πριν πάμε για ύπνο ε, να πω ότι μπορεί να φορηθεί όλο το χρόνο γιατί το φόρεσα πολύ και καλοκαίρι το φοράω και τώρα θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα άρωμα υπογραφής είναι ιδιαίτερο και αυτό μένει κοντά στο δέρμα αλλά έχει πολύ πολύ καλή διάρκεια, έχει λίγο περισσότερη ένταση από το princess αλλά και αυτό είναι κοντά στο δέρμα δεν είναι ένα άρωμα που έχει απίστευτη ένταση αλλά έχει πολύ καλή διάρκεια και μου αρέσει γιατί είναι αυτή η ζεστασιά από το, το γλυκό, το, 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 γάλα με τη βανίλια. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Unisex και αυτό. Kissing από Killian. Mir and Tonka από Jo Malone φυσικά. Το συγκεκριμένο θα το ψεκάσω γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι τα Jo Malone δεν έχουν και πολύ καλή ένταση. Λοιπόν... Λεβάντα, μύρο, βανίλια, ε, σπόρο στόγκα και αμύγδαλο. Είναι ένα άρωμα που... βασικά όλα τις Jo είναι αρώματα που είναι κοντά στο δέρμα, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά από θέμα διάρκειας είναι οκ okay το συγκεκριμένο. Ε, επίσης να σας πω ότι επειδή το έχω φορέσει αρκετές φορές, παρόλο που το έχω σε μικρό και ίσως αν έπαιρνα κάποια από τις Jo να ήταν ένα από αυτά, ε, αν το έπαιρνα δηλαδή σε μεγαλύτερο, ε, Μ' αρέσει πολύ περισσότερο στο δέρμα παρά στο χαρτί. Το, το, έχω, ξανα, το έχω φορέσει, ξέρω πώ μυρίζει και το μυρίζω αυτή τη στιγμή στο, στο χαρτί και δεν είναι τόσο ζεστό όσο είναι στο, στο δέρμα. Γιατί στο άνοιγμα του μυρίζουμε τη λεβάντα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια που το φοράμε είναι σαν να έχουν πιαστεί χέρι-χέρι η -χέρι, βανίλια με το μύρο και μα ακολουθούν. Ε, ε, unisex άρωμα, σίγουρα ε, μπορεί να φορεθεί και από τα δύο φύλακα που διάβασα ότι τίνει προ την αντική πλευρά. Δεν νομίζω. Ε, νομίζω ότι είναι ε, καθαρά unisex, γιατί και εγώ το έχω πάρα πολλές φορές και μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση που, που βγάζει. Είναι ένα αρώμα που δεν θα σύστηνα για τη φλή αγορά, αλλά αν σας αρέσει το μύρο, αν σας αρέσει η βανίλια, ε, αξίζει σίγουρα μία δοκιμή. Ιδιαίτερο, ε, χειμερινό, νομίζω ότι... Ε, ο χειμώνα είναι η εποχή του και η καταβάση είναι αυτό, μύρο και βανίλια μύρ εν τόγκα από τζομαλόν, βέτιβερ εν κόντερ από τζομαλόν και αυτό το συγκεκριμένο είναι και αυτό, γιούνισεξ φυσικά λοιπόν βέτιβερ, ε, βανίλια κάρδαμο, γκρέιπφρουτ και τσάι στο άνοιγμα ανοίγει πικάντικα με το κάρδαμο και είναι από τα αρώματα που μου αρέσουν πολύ περισσότερο αφού στεγνώσει, που έχει φύγει όλη αυτή η ένταση από το κάρδαμο και έρχεται η ωραία η ζεστή βανίλια με το βέτιβερ. Πολύ ιδιαίτερο και αν ψάχνετε ένα τζομαλόν με ένταση, είναι αυτό. Έχω μια κασετίνα με πέντε τέτοια μικρά, έχω δοκιμάσει αρκετά τζομαλόν γιατί Πάντα ήθελα να είχα τζομαλόν, ωστόσο με κράτε γι' αυτό το ότι δεν έχουν πολύ καλή διάρκεια, δεν έχουν πολύ ένταση. Ωστόσο είναι αρκετά έντονο, πολύ ωραία, διαφορετική βανίλια και αυτό χειμερινό. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να το φορέσω καλοκαίρι. Φυσικά ο καθένα φοράει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Το ξαναλέω, το λέω πάντα, θα το λέω. Ε, μην σα νοιάζει, τι θα πω εγώ, τι θα πει κάποιο, αν κάποιο άρμα είναι χειμερινό, γενικείο, αντρικό, εάν κάτι το φοράτε και σας αρέσει να το φοράτε. Απλά εμ, προσωπικά μου αρέσει η χειμώνα, είναι από τα αρώματα που μου αρέσει να το φοράω όταν θα είναι έτσι μια βροχερή μέρα με ένα ωραίο pullover. Εμ, είναι... Αυτό, ίσως είναι ο συνδυασμός αυτός, βέτιβερ με, με βανίλια, μου βγάζει λίγο το vibe, δεν είναι ίδιο, καμία σχέση. Απλά μου βγάζει τη, την αίσθηση που μου βγάζει και το Gris σαρνέλ από BDK. Πολύ ωραία, διαφορετική βανίλια. Ε, αξίζει να το δοκιμάσετε. Vetiver and Golden Vanilla από Jo Malone. Γλυκό άρωμα. Gourmand άρωμα. Από τα πιο αγαπημένα μου γλυκά άρωματα που θέλεις να τα φας. Φυσικά αναφέρομαι στο Ιτάλικα. Από τη σειρά Casa Morati της Zerzov. Τι να πω για αυτό το άρωμα. Έχω ένα βίντεο μόνο γι' αυτό, μπορείτε να το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ε, βανίλια, σαφράν, αμύγδαλο, γάλα. Λοιπόν, στην ουσία, για να μην σας κουράζω, ε, αν θέλετε πιο αναλυτικά μπορείτε να δείτε το βίντεο. Ε, είναι σαν ένα κέικ αμυγδάλου, με frosting ε, βανίλιας από πάνω και λίγο σαφράν. Η διάρκεια του, η έντασή του, είναι από αυτά που λέμε beast θα το βάλετε και θα το μυρίζετε και εσείς για ώρες και γύρω σας. Εμ... unisex gourmand μπορεί να φορεθεί και από τα δύο φύλλα. Σκεφτείτε να είστε και ζευγάρι και να, να μοιράζεστε αυτό το ωραίο άρωμα. Είναι εκπληκτικό. Το, το συγκεκριμένο άρωμα μυρίζει σαν κάτι το οποίο θέλεις να το φας. Ειλικρινά είναι σαν να έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή ένα ωραίο επιδόρπιο. Είναι από τα πιο αγαπημένα, μα από τα πιο ιδιαίτερα γκουχμό αρώματα. Αν θέλετε να μυρίζετε ε, ένα πολύ ωραίο ζεστό κέικ αμυγδάλου με βανίλια, γιατί όσο στεγνώνει και πέφτει λίγο και από το σαφράν, έρχεται πολύ μπροστά η ωραία η ζεστή βανίλια μαζί με το αμύγδαλο. Αν θέλετε να μυρίζετε σαν ένα πολύ νόστιμο επιδόρπιο, Ιτάλικα. Νομίζω μετά το Ιταλικά ξέρετε όλοι ποιο θα ακολουθήσει. Ντάμα Μπιάνκα από την ίδια σειρά Καζαμοράτη της Ζέρζοφ και πάλι. Το συγκεκριμένο είναι η πιο θηλυκή, η πιο ελκαντ βανίλια που έχω μυρίσει. Είναι κουμκουάτ, βανίλια, ήριδα και πασχαλιά και μόσχος. Ε, μυρίζει πολύ ιδιαίτερα το κουμκουάτ στην αρχή. Ε, αυτό ίσως ε, είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο δεν ξέρω αν θα άρεσε σε όλους προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι ε, και λόγω της σύριδας μια πουδρένια βανίλια αλλά και λίγο φρουτώδης με το κουμκουά, το οποίο είναι πολύ έντονο στην αρχή αλλά μετά δεν φεύγει, πέφτει λίγο αλλά είναι εκεί μαζί με την πουδρένια βανίλια και λίγο ξυλώδης ε, προσωπικά θεωρώ ότι είναι Τέλεια, η ιδανική βανίλια για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού θα μπορούσε σίγουρα να φορεθεί όλο το χρόνο, σαν άρωμα υπογραφής. Θα μπορούσε να φορεθεί τέλεια από μία νύφη, από τις πρώτες μου επιλογές για νύφικα άρωματα θα ήταν το Ντάμα Bianca Είναι πάρα πολύ καλή διάρκεια του, η έντασή του είναι οκ, okay. δεν είναι ούτε πολύ δυνατό, ούτε τόσο κοντά στο δέρμα έχει μια ένταση που μπορεί να το μυρίσουν δηλαδή οι άλλοι και εσείς, αλλά δεν είναι αυτό το πολύ πολύ δυνατό. Ε, πάρα πάρα πολύ ωραία φρουτόδις και πουδρένια βανίλια μαζί, ντάμα ε, μπιάνκα. Το επόμενο άρωμα μυρίζει απλά βανίλια, αλλά η καλοδουλεμένη βανίλια. Αναφέρομαι στο «Βανίλα 28» από «Καγιάλη», ε, αυτή είναι η συσκευασία. Επειδή δεν το άφησα στη συσκευασία να σα το δείξω. Μου αρέσει πολύ όταν προσέχουν τη συσκευασία στα αρώματα. Το έχω ξαναπεί. Ε, είναι και το μπουκάλι ωραίο, κομψό, elegant, δεν είναι παραφορτωμένο. Πάρα πάρα πολύ ωραία τα αρώματα της καγιάλια από Ουντα Beauty. Το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, είναι Απλά βανίλια, αυτό που λένε όλοι. Δεν είναι κάτι το ε, εξωπραγματικό που δεν έχουμε ξαναμυρίσει, αλλά δεν είναι η φθηνή βανίλια, η παιδική βανίλια, η ενοχλητική βανίλια. Είναι απλά βανίλια, αλλά φτιαγμένη σωστά, δουλεμένη σωστά. Ε, η διάρκεια της και η έντασή της είναι οκ... Okay, ε, από τα πιο ωραία αρώματα κατά την άποψή μου από τα αρώματα της ε, Καγιάλη το 28 που λέει δίπλα στα αρώματα έτσι κάπου διάβασα ότι είναι ο αριθμός των ε, συστατικών που περιέχουν τα αρώματα και το συγκεκριμένο έχει ορχιδέα βανίλια, σπόρο τόνκα ε, μαύρη ζάχαρη και, και χρυμπάρι είναι πολύ ευκολοφόρετη τη βανίλια θα μπορούσε να είναι άρωμα υπογραφή ε, για πολύ κόσμο. Είναι από τα ιδανικό άρωμα για layering, να το φορέσετε σαν βάση και από πάνω κάποιο άλλο άρωμα. Ε, πάρα πολύ safe ε, και όμορφο για άρωμα υπογραφή. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το μυρίσει κάποια κοπέλα και να μην τη αρέσει. Μυρίζει ωραία, ε, αθώα και λίγο φλωράλε βανίλια. Ε, σίγουρα το συστήνω με τα μάτια κλειστά. Είναι από τα λίγα αρώματα που θα σα έλεγα με τα μάτια κλειστά να το πάρετε. Καγιάλι βανίλια 28. Μιλάμε για νη σε αρώματα με βανίλια και δεν γινόταν φυσικά να λείπει το roses βανί από μανσέρα. Αν έχετε δει και άλλα βίντεο μου, σίγουρα ξέρετε ότι το λατρεύω το συγκεκριμένο άρωμα. Λεμόνι, τριαντάφυλλο, βανίλια, ζάχαρη. Ε, με δύο λόγια, λουκούμι, τριαντάφυλλο. Το αγαπώ, ε, είναι απίστευτη ένταση του, η διάρκειά του, είναι από αυτά τα αρώματα που πραγματικά αφήνουν κάτι πίσω τους. Να μπείτε σε κάποιο χώρο και να το φοράτε και να φύγετε, να ξέρετε ότι θα αναρωτιούνται όλοι ποιο είναι το άρωμα που, που φοράτε. Φανταστικό, θηλυκό, elegant, κομψό. Ε, ε, είναι μεθυστικό από τα πιο όμορφα αρώματα υπογραφής. Ε, η συνθετική μυρωδιά που έχουν τα, το κλασικό συνθετικό DNA που έχουν τα, τα μανσέρα που μυρίζει κάτι έτσι συνθετικό, πλαστικό εμ, το συγκεκριμένο είναι στο ψέκασμα λίγο που μπορεί να το μυρίσουμε το, το DNA του μανσέρα μετά φεύγει και γίνεται απαλή ωραία βανίλια με τριαντάφυλλο και έχει αν θυμάμαι καλά στις ενότητες αρκετή ζάχαρη αλλά ίσως Γι' αυτό υπάρχει το λεμόνι, διότι σπάει όλο αυτό τη γλυκύτητα και το κάνει δροσερή αέρινη βανίλια με, με σιρόπι τριαντάφυλλο. Είναι από τα αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου, safe κι αυτό για μένα, για τυφλή αγορά, δεν γίνεται σε κάποια γυναίκα να μην αρέσει το συγκεκριμένο. Και επί την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι εδώ ε, μπορώ να σας προτείνω και το Gentle Fielding Gold από Maison Francis Curjan. Το έχω εδώ. Να σας το δείξω. Λοιπόν, το, το συγκεκριμένο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά ναι, με το roses βανί. είναι ο λόγος που δεν το έχω, διότι θεωρώ ότι αν έχει το ένα, δεν χρειάζεσαι το άλλο. Αν έχει το ρόζι σβανί, δηλαδή, δεν χρειάζεσαι το gender fluid gold. Δεν το χρειάζεσαι. Όχι ότι δεν πάνε να πει όσοι είστε συλλέκτε ή σα άρεσουν και τα δύο. Φυσικά μπορείτε να έχετε και τα δύο. Απλά προσωπικά, επειδή έχω αρκετά αρώματα, προσπαθώ να αποφεύγω αρώματα που μοιάζουν τόσο πολύ. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Και είναι ειλικρινά πολύ κοντά, οπότε σίγουρα και εκείνο μπορώ να σας πω ότι είναι φανταστικό, σίγουρα και εκείνο το προτείνω για τη φλή αγορά, είναι και από τα best seller του, από MFK. Πολύ ωραία, έτσι τελικά τη δροσερή βανίλια και αυτό. Ε, οπότε σίγουρα ε, είναι κοντά, αν έχετε κάποιο από τα δύο, νομίζω δεν χρειάζεστε το άλλο. Έτσι να σας, αν μπορέσω να σας σώσω από μια σπατάλη χρημάτων να σκεφτώσετε να το πάρετε, γιατί και εγώ σκεφτόμουν να το πάρω και ευτυχώ. Ε, με μία μαγορά μου έστειλαν δείγμα και με έσωσαν από μία αρκετά μεγάλη σπατάλη, διότι έχω ένα άρωμα που του μοιάζει πάρα πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ ωραίο και τα δύο. Άλλο ένα άρωμα από μανσέρα, Velvet Vanilla. Είναι... Λοιπόν, το συγκεκριμένο εμ, έχει μέσα αγγελική, αχλάδι, τριαντάφυλλο, ροσπιπέρι, του τουμπερόζα και βανίλια. Αν δεν σας αρέσει η τουμπερόζα, μην διανοηθείτε καν να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πάρα πολύ έντονη, δυνατή. Δεν είναι αυτή η τουμπερόζα η... η προς, προς την αληθινή, προς την ρεαλιστική μυρωδιά, τη, τη φρέσκια. Είναι πιο συνθετική η τουμπερόζα. Ε, δεν με απασχολεί καθόλου. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι η, βανίλια μαζί με την, σκεφτείτε μία τσιχλόφουσκα. Η τουμπερόζα πολλές φορές βγάζει αυτή η μυρωδιά της ε, τσιχλόφουσκας και σκεφτείτε αυτό το συνδυασμό με ωραία ζεστή, έντονη, δυνατή βανίλια. Είναι ένα πολύ πολύ δυνατό άρωμα. Έκανα το λάθος να το φορέσω καλοκαίρι και δεν το άντεξα. Πλέον το, το φοράω μόνο χειμώνα. Ενώ είναι ε, τσιχλόφουσκα με βανίλια και έτσι ακούγεται όλο αυτό ρόζο, όπως είναι και το, το μπουκάλι και γκέρλι, εδώ έχω να σας πω ότι είναι unisex άρωμα και έχω δει αρκετά ε, σχόλια και στο instagram από άντρες που το φοράνε. Γιατί μυρίζει τσιχλόφουσκα μεν, αλλά ακριβό, ε, για, για πιο για όλες τις ηλικίε, αλλά θα μπορούσε να φορηθεί και από μεγαλύτερες ηλικίε. Αυτό θέλω να πω. Είναι... Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει να μυρίζει ένα άρωμα βανίλια με τσιχλόφουσκα και να είναι ταυτόχρονα elegant και να μυρίζει έτσι ακριβό. Είναι από τα πρώτα αρώματα που δοκίμασα από μανσέρα και τα αγάπησα και το αγαπώ ακόμα. Ε, μην κάνετε το λάθος να ψηκάσετε πολύ, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό και σκεφτείτε, αν σας είπα ότι το ρόζις βανί έχει ένταση και διάρκεια, σκεφτείτε αυτό το βέλη βανίλα επί 10, και σε ένταση και σε διάρκεια. Ε, κρατάει τουλάχιστον πάνω μου πολύ περισσότερο από όλα τα, τα μανσέρα, από τις πιο θηλυκές ε, τουμπερόζες με βανίλια, ε, νομίζω ότι είναι φανταστικό συνδυασμός. Ε, ο μόνο λόγο που δεν το, δεν το προτείνω για τη φλεία αγορά είναι διότι είναι πολύ πολύ έντονη η τουμπερόζα. Αν όμω σα αρέσει η τουμπερόζα, δεν γίνεται να μην σα αρέσει ε, αυτή η, η βανίλια με, με τσιχλόφουσκα. Είναι από τα best seller, εννοείται ότι και εγώ είμαι απίστευτη fan. Σα είπα, είναι και από τα πρώτα που δοκίμασα από μανσέρα και το αγαπώ. Ε, είναι το Velvet Vanilla. Πολύ αγαπημένο άρωμα. Ε, ζεστή βανίλια με τριαντάφυλλο και ούτ και αυτό φυσικά αναφέρομαι στο Delina Exclusive είναι λίντσι τριαντάφυλλο βανίλια και ούτ φυσικά έχει έχει το το, το κλασικό Delina DNA αλλά σκεφτείτε ε, όπως έχω ξαναπεί σε, σε ένα βίντεο που έχω κάνει μόνο για όλα τα ντελίνα, είναι και αυτό κάτω στην περιγραφή, είναι σαν η, η ντελίνα η αρχική να έχει χάσει όλο αυτό το, το κρίσπι και τη φρεσκάδα της και να έχει μπει πάρα πολύ βανίλια και λίγο ουντ. Είναι από τα αρώματα που έχουν ουντ αλλά θεωρώ ότι και να μην σας αρέσει δεν θα σας ενοχλήσει γιατί Κατά βάση μυρίζει τριαντάφυλλο με βανίλια. Και ενώ ακούγεται σαν κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει όπως το, ροζ το βανί που είπα πριν από μανσέρα, δεν έχει καμία, καμία σχέση με κανένα άλλο άρωμα ε, τριαντάφυλλο και βανίλια. Είναι το, τα, η ιδιαιτερότητα από Παχφάντε Μαγλί. Είναι τα, τα δικά του σε αρώματα. Δεν θυμίζει κάποιο άλλο. Είναι μοναδικό. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα από την σειρά ντελίνα. Έχει πολύ περισσότερη διάρκεια και ένταση από το πρώτο ντελίνα. Έχει μερινό. Είναι έτσι ωραία. Ζεστή, δυνατή βανίλια με το με ουντ. Το είναι πολύ όμορφο, θηλυκό, εμ, κομψό. Είναι. Απίστευτη, απίστευτη βανίλια με τριαντάφυλλο. Σκεφτείτε βανίλια με σιρόπι τριαντάφυλλο. Είναι μαγνήτης κοπλιμέντων το συγκεκριμένο. Το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Και αν ε, καταλάβω ότι μου τελειώνει, σίγουρα θα, θα τρέξω να το αγοράσω ξανά. είναι Exclusive από Parfum de Marley. Συνεχίζω με άλλο ένα άρωμα από Parfum de ε, Το συγκεκριμένο θεωρώ ότι είναι λίγο ε, αδικημένο. Ε, θα πρέπει να μιλάμε, να μιλάνε πολύ περισσότερο για, για αυτό το άρωμα. Ε, είναι διαφορετικό από τα άλλα, από παφάντο μαγλή, από ντελίνα ή από το καζίλι. Είναι το σαφανάτ, το συγκεκριμένο. Μυρίζει ε, βανίλια με άνθρωπο πορτοκαλιού, ήριδα και ηλανγκ λάγκ. Είναι. Δεν είναι κάτι το και αυτό δεν είναι κάτι το, το, το τρελό, που έχει κάτι το, πολύ, το πολύπλοκο. Είναι απλό. Ε, απλά τι γίνεται με το συγκεκριμένο. Είναι άνθος πορτοκαλιού μαζί με βανίλια, αλλά πλεγμένο σωστά, όμορφα. Συνήθως τα αρώματα που έχουν ε, άνθος πορτοκαλιού, μετά από λίγο βγάζει κάτι σαπουνένιο ε, στο άρωμα. Κάτι σαν το πάει, σαν άρωμα καθαριότητας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο με το σάφανατ. Με το Η βανίλια με το άρθρος πορτοκαλιού μένουν ε, καθόλου τη διάρκεια. Είναι ένα άρωμα που δεν έχει ένταση, όπως το Delina Exclusive που σα είπα πριν ή το Delina. Είναι από τα αρώματα που στέκονται κοντά στο δέρμα. Έχει καλή διάρκεια και μου αρέσει ε, θα μου άρεσε πάρα πολύ αν είχα ένα άρωμα θα ήταν σίγουρα μέσα σε αυτά. Γενικότερα Δυσκολεύομαι να έχω ένα άρωμα και να το φοράω για πολύ καιρό, αλλά αν θα θέλατε ένα άρωμα υπογραφή που να μυρίζει κομψό, ε, δροσερό άρωμα από το άνθος πορτοκαλιού και ζεστή βανίλια μαζί, ε, ένα άρωμα που θα μπορούσα να το φορέσετε όλες όλες τις εποχές, είναι, μου θυμίζει λίγο κάτι από άλλη εποχή. Και νομίζω ότι το, το μπουκάλι του ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μυρίζουμε. Ε, και το χρώμα από το, το, ίδιο το άρωμα και το, το χρυσό καπάκι. Είναι έτσι αυτό το, η αθωότητα που, που μας βγάζει σαν να βλέπω μια σπρώμαυρη ταινία, αν μπορώ να, να περιγράψω κάποιο το συνέστημα που μου βγάζει. Απλό, αλλά Τέλειο στην απλότητά του, άνθος πορτοκαλιού με βανίλια, σαφανάτ, ε, παχφάντο μαγλί. Φτάσαμε στο άρωμα που έχω εγώ στην πρώτη θέση από αρώματα βανίλια σε νης. Το Top, κατά τη δική μου άποψη, έχω δοκιμάσει πάρα πάρα πολλά αρώματα βανίλιας. Είναι από τα αρώματα που αρέσουν σε όλους. Ε, δεν έχω βρει κάποιο αρώμα καλύτερο από το συγκεκριμένο, γι' αυτό και το άφησα και στη, στην πρώτη θέση. Είχα ξαναμιλήσει γι' αυτό σε ένα βίντεο που είχα μιλήσει για το Άνι και το Χάτζιβα από Νίσανε. Φυσικά αναφέρομαι στο Άνι. Σας είχα πει ότι όταν θα το αγοράσω θα σας κάνω ένα βίντεο μόνο για το Άνι. Αλλά είχα σκοπό να κάνω ένα βίντεο για τις βανίλες οπότε το άφησα να σας το δείξω τώρα. Αξίζει η συσκευασία. Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται και έχει αυτό εδώ απ' έξω. Αυτό εδώ είναι έτσι εδώ το ανοίγουμε έρχεται με ένα φάκελο όταν θα το ανοίξουμε θα σας το δείξω είναι ένα καρτποστάλ και είναι εδώ το άρωμα να το βγάλω να το δείτε λοιπόν ελπίζω να φέρετε στην κάμερα μόλις το γυρίσουμε στο πίσω μέρος βλέπουμε το, στο από μέσα αυτόν τον ε, αναβάτιστο στο άλογο που είναι το, το σήμα της ε, νήσανε, το πολυτελές καπάκι φυσικά και αυτό είναι το καρτποστάλ που υπάρχει μέσα στον φάκελο. Ε, επάνω στο καρτποστάλ αναγράφονται οι νότες για το Άνι, να σας διαβάσω. Νότες κορυφής, περγαμόντο, πράσινες νότες, ε, μπλε τζίντζερ, ροζ πιπέρι, νότες καρδιάς, φραγκοστάφυλλο, τριαντάφυλλο τουρκίας και κάρδαμο και νότες βάσης, πατσουλί, κέδρος, βανίλια, βενζόι, γκρι άμπερ, μόσχος και σανδαλόξυλο. Εννοείται ότι θα έπαιρνα 100 ml. Για να είμαι ειλικρινή, είχα σκοπό να πάρω δύο άλλα αρώματα βανίλια, τα οποία δεν τα πήρα, για να βάλω όλα μου τα χρήματα στο Άνι. Ε, το έχω βάλει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αν με ακολουθείτε θα το δείτε, το έχω πάρει από Σθέμα Cosmetics, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Τα δύο άλλα αρώματα βανίλιας που σκόπευα να πάρω, το ένα δεν θα σας το πω, γιατί το έχω ακόμα στην λίστα επιθυμιών και σκοπεύω να το πάρω, οπότε θα σας το δείξω. Το άλλο ήταν το Oduel από TipTik, το «Ode Toilette», γιατί ανάμεσα στα «Ode Parfum» και το «Ode Toilette», προτιμώ το «Ode Toilette». Πάρα πάρα πολύ ωραία βανίλια, unisex save. Ε, αλλά αν ήταν να ξοδέψω κάποια χρήματα να πάρω ένα άρωμα το οποίο είναι eau de toilette, το οποίο για eau de έχει πολύ καλή διάρκεια, αλλά δεν πάβει να είναι ένα άρωμα on de toilette και όσο να είναι η διάρκεια του δεν είναι απίστευτη. Και αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε εκείνο και στο Nishane, που είναι extrait de parfum, νομίζω οι περισσότεροι θα πηγαίνανε σε αυτό. Ε, είναι unisex, είναι extrait de parfum, δηλαδή το καλύτερο σε ποιότητα άρωμα. Έχει λιγότερο αλκοόλ, έχει περισσότερα αρωματικά έλαια, έχει πολύ καλύτερη διάρκεια, απίστευτη. Και γι' αυτό και όλα τα αρώματα που είναι extrait de parfum είναι πιο ακριβά. Είναι πολύ πολύ λογικό, είναι πιο καθαρό άρωμα με λίγα λόγια είναι από τις καλύτερες unisex βανίλες που θα βρείτε εκεί έξω. Εννοείται ότι θα φορέσω. Στο άνοιγμά του ε, μυρίζει πολύ έντονα. Αυτή η λεπτομέρεια μεταξύ στο, στο καπάκι, μπροστά, στο, στο, στο όνομα με, με κερδίζουν πριν καν το μυρίσω, αλλά και σαν άρωμα στην αρχή ανοίγει με το, με το ginger και το, το περγαμόντο. Μυρίζουμε τη βανίλια από την αρχή μέχρι το τέλος και κάποιες νότες πράσινου. Ε, όσο όμως περνάει η ώρα, γιατί γενικότερα το, το Annie, ε, είναι ένα άρωμα το οποίο θέλει το χρόνο του. Θέλει να το αφήσετε να, να, να ξεδιπλωθεί, να, να, δουλέψει πάνω στο δέρμα σας και να δουλέψετε και εσείς μαζί του. Είναι από τα νύσα αρώματα που Κάποιου του κερδίζει από την πρώτη στιγμή που το μυρίζουν, κάποιους ε, αφού στεγνώσει. Ε, όπως σας είπα στην αρχή μυρίζουμε το τζίντζερ το, το με το περγαμόντο και τη βανίλια και στις νότες καρδιάς μετά και λίγο φραγκοστάφυλο που του δίνει έτσι μια φρουτώδης ε, νότα κάτι που το κάνει λίγο να διαφέρει από τα κλασικά συνηθισμένα αρώματα βανίλια. και αφού στεγνώσει πια μένει η βανίλια έτσι λίγο ξυλώδης με νότες πράσινου πάλι. Εδώ να σα πω ότι για μένα ήταν έρωτα από την πρώτη στιγμή που το μύρισα. Μόλι μου έδωσε η κοπέλα το, το τέστερ, το ερωτεύτηκα. Ήξερα ότι αυτό έπρεπε να το έχω οπωσδήποτε. Και εδώ θέλω να σας πω ότι, ένα παράδειγμα, ο άντρας μόλις το μύρισε, είπε «ΟΚ, okay, καλό, αλλά όντως έχει ξετρελαθεί τόσο πολύ». Και αφού το πήρα και το πήρα και σε δείγμα πρώτα να το φορέσω, να, να το δω πώς δουλεύει, ε, κάποια στιγμή με ρώτησε έτσι με έντονη περιέργεια τι είναι αυτό που φοράς, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και με το που μπήκα σπίτι το μύρισα και εκεί του είπα ότι είναι αυτό που μου έλεγες ότι σίγουρα σου αρέσει το, το Άνι. Και από τότε τον έχω δει που το έχει, το έχει φορέσει και εκείνο μερικέ φορέ. Είναι η τέλεια unisex βανίλια. Είναι φανταστική πάνω σε κάθε φίλο. Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο άρωμα. Στο μεταξύ θυμάμαι ότι είχα το τέστερ στο κομμωδίνο μου, στο δωμάτιό μου και για μία εβδομάδα έμπαινα στο δωμάτιο και μου μύριζε. Εκεί ήταν πια που έλεγανε δεν γίνεται, πρέπει να αφήσει κάτι και να πάρεις πιο άμεσα το Άνι. Το, το, ήθελα πάρα πάρα πολύ και να σας πω ότι το έχω περίπου δύο εβδομάδες και λίγο παραπάνω. Ε, είναι από τα λίγα όρωματα που αγόρασα και φοράω στα και για αρκετέ μέρε συνεχόμενα. Γιατί συνήθω ενθουσιάζομαι, παίρνω κάποιο άρωμα, το φοράω δύο-τρει μέρε και μετά ξαναβάζω κάποιο άλλο από αυτά που έχω. Ασταμάτητα και μου αρέσει το ότι ψεκάζω δύο φορέ το πολύ και από μία στο κάθε χέρι. Καμιά φορά θεωρώ ότι και αυτό είναι too much και θα το φορέσω 8 το πρωί και θα μυρίζω 8 το βράδυ, σαν να το ψέκασα πριν 5 λεπτά. Τέτοια διάρκεια. Ε, στα ρούχα δεν φεύγει, δηλαδή θα τα πλύνω και τώρα πάνω τα βάλω στο πλυντήριο μου μυρίζει έντονα το, το Άνι, σαν να το ψέξει κάποιο δίπλα μου εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για τέτοια δύναμη. Είναι απίστευτα ποιοτική, ε, διαφορετική βανίλια. Και ίσως αυτό είναι που με κέρδισε στο, στο Άνι, διότι ποιος ο λόγος να, να πληρώσουμε ένα άρωμα ακριβών, νης, αν είναι απλά βανίλια. Ε, νομίζω χρειάζεται, αυτό είναι που του δίνει το κάτι διαφορετικό αυτό το, το twist που έχει, το, το λίγο περγαμόντο, το ginger και το λίγο φραγκοστάφυλο και αυτές οι νότες πράσινου είναι μεθυστικό, είναι απίστευτα elegant άρωμα είναι ταυτόχρονα ε, δυνατό αλλά σε αγκαλιάζει και σαν ένα ωραίο pullover ε, το το μυρίζω όλη την ημέρα που το φοράω και τρελαίνομαι όταν φοράω αρώματα τα οποία μπορώ και τα μυρίζω και εγώ. Σας έχω ξαναπεί, δεν με νοιάζει τόσο αν θα το μυρίζουν οι άλλοι. Ε, με νοιάζει να το, να το μυρίζω εγώ που το φοράω. Και ποιος ο λόγος να παίρνουμε ένα αρώμα αν δεν εξυπηρετεί στην ουσία το σκοπό του, αν δεν, δεν μπορούμε να το μυρίζουμε. Ε, δεν γίνεται, κατά τη γνώμη μου, να το μυρίσει κάποιος και να μην του αρέσει. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που έχουν πει ότι δεν, του τους αρέσει, το βρίσκουν πολύ πράσινο ή πολύ δυνατό. Είναι μόνο, μόνο, και αυτές τις κριτικές που διάβασα. Θα σας έλεγα να μην το αγοράσετε τυφλά. Προσωπικά έχω πάρα πολύ καιρό να πάθω τέτοιο σοκ με, με ένα άρωμα και να ξέρετε ότι συνήθω. Αποφεύγω να αγοράζω συσκευασίε των 100 ml, διότι έχω πάνω από 100 αρώματα. Έχω σταματήσει πλέον να μετράω, δεν με συμφέρει κιόλα. Και κοιτάω να παίρνω τον 50 ml, τον 30 ml, ε, διότι δεν ξέρω και πότε θα μπορέσω να τα, τα καταναλώσω το συγκεκριμένο. Είπα δεν γίνεται, θα το πάρω σε 100ml γιατί θα θέλω να το φοράω συχνά και μετά μπορεί να το λυπάμαι αν το βλέπω και μου τελειώνει. Οπότε είναι, είμαι πανευτυχής ή είμαι πανευτυχής που, που το κρατάω. Είναι αυτή τη στιγμή το top, ε, από τα top τουλάχιστον αρώμα, αρώματα που έχω στην συλλογή μου. Δεν νομίζω ότι έχω πάθει μόνο εγώ εθισμό με το «άνι». Μου έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα σε πολύ γνωστός, ε, διάσημος συλλέκτης αρωμάτων στο Instagram, προσωπικό μήνυμα, δεν μπορώ να πω το όνομα του φυσικά. Ε, και όταν είχα ανεβάσει τη φωτογραφία, όταν αγόρασα με το, το Άνι με μεγάλη μου χαρά, μου έκανε, μας έστειλε το εξή σχόλιο, ότι αν ήταν να δώσει όλα τα αρώματα του βανίλιας και να κρατήσει μόνο ένα, αυτό θα ήταν το Άνι και συμφωνώ 100% μαζί του. Ε, είναι το, το καλύτερο, το καλύτερο άρωμα βανίλιας, το καλύτερο νης άρωμα βανίλιας, το καλύτερο unisex άρωμα βανίλιας που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Γλυκιά, ε, unisex βανίλια, όχι πολύ γλυκιά, με λίγες νότες πράσινο που θα σας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια που θα φοράτε το άρωμα. Είναι μεθυστικό άρωμα, πραγματικά σας, σας το λέω και το λέω από την καρδιά μου. Ε, είμαι πανευτυχής, πανευτυχής με το, με το συγκεκριμένο άρωμα που, που το έχω. Ε, κάθε φορά που το φοράω έτσι... Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι από τα λίγα αρώματα που, που, θα φορέσω και κατευθείαν θα, θα, θα νιώσω ωραία γλυκιά ζεστασιά και κάτι έτσι να, να με κρατάει. Και από εδώ που είμαι το, το μυρίζω. Μιλάμε για, για τέτοια ποιότητα. Η καλύτερη Unisex νη nice, βανίλια κατά τη δική μου άποψη, Από τα καλύτερα, πιο ποιοτικά αρώματα στη συλλογή μου. Προσωπικά δεν έχω βρει κάποιο άλλο άρωμα που να μπορεί να κερδίσει. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το Άνι. Οπότε σίγουρα, αν μπορέσετε να έχετε κάποιο δείγμα ή να πάτε να το δοκιμάσετε και έχετε πρόσβαση, αξίζει όλα τα λεφτά του. Άνι, νίσανε. Αυτά ήταν λοιπόν τα δικά μου αγαπημένα αρώματα νύς με βανίλια, από τη συλλογή μου φυσικά. Ε, σίγουρα υπάρχουν αρώματα τα οποία είναι πολύ γνωστά εκεί έξω και δεν τα είδατε στο βίντεο και μπορεί να μου πείτε κάτω στα σχόλια ότι Α, δεν είπες αυτό, πώς ε, το βανί. Το συγκεκριμένο το είχα, το πούλησα, για να είμαι γιατί με έχετε ρωτήσει αρκετές φορές για το συγκεκριμένο. Είναι όμορφο άρωμα. Ε, ωστόσο, αυτό που με ενοχλούσε είναι ότι δεν έχει πολύ ένταση και για μένα δεν έχει καθόλου καλή διάρκεια. Το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει απλά ένα άρωμα να είναι πολύ ωραίο. Θέλω να μπορώ να το μυρίζω και να έχει διάρκεια επάνω μου. Άλλο ένα πολύ γνωστό άρωμα είναι από Σερ Λούτεν στο Ε, Το συγκεκριμένο θα έπρεπε να λέγεται για μένα Ακοκό γιατί στην ουσία μυρίζει περισσότερο καρύδα παρά βανίλια. Και μυρίζει κάτι έτσι σαν καπνιστή βανίλια που προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που έμενε στο στεγνώμα, ενώ όταν ε, στο άνοιγμα του μύριζε πολύ έντονα η βανίλια με την καρίδα και λέω, οκ, okay, είναι περισσότερη καρίδα αλλά οκ, okay, είναι πολύ ωραίο. Στο στεγνώμα έβγαλε κάτι πολύ ε, διαφορετικό στη βανίλια, που προσωπικά δεν μου άρεσε. Και γενικότερα τα σεζλούτεν στην αρώματα, τα οποία δεν θα τα πρότεινα για τη φλή αγορά. Ε, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αρώματα βανίλιας, αν κάτι που σας αρέσει, που θα θέλατε να μάθετε το, αν, το πώς μυρίζει, αν το έχω δοκιμάσει, ε, μπορείτε με μεγάλη μου χαρά να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Επίσης, σίγουρα δεν, δεν έχω δοκιμάσει όλα τα αρώματα που υπάρχουν εκεί έξω και με μεγάλη μου χαρά ε, διαβάζω τα, τα σχόλια με μηνύματα δικά σας που μου προτείνετε δικά σας αγαπημένα αρώματα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μου προτείνετε τα δικά σας ε, αγαπημένα νης αρώματα, έτσι να έχουμε επικοινωνία και να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα, κάποιες φορές και στα μέσα της εβδομάδας. Ε, αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ πολύ για ένα like, μια εγγραφή αν δεν έχετε κάνει έτσι να δείξετε τον τρόπο σας, με τον τρόπο σας ότι στηρίζετε το, το κανάλι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να φοράτε κάθε μέρα να τα χαίρεστε τα αρώματά σας και να είστε όλοι πολύ καλά.